Δημήτρης και για τα επόμενα 20 με 30 λεπτά θα μιλήσουμε για το παρελθόν και κυρίως για το παρόν και το μέλλον του KD. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα σύντομο quiz. Τι είναι το KD? Η πρώτη επιλογή είναι το KD είναι ένα desktop environment, ένα περιβάλλον γραφείο, ένα περιβάλλον επιφανές εργασίας. Το δεύτερο, ότι το KD είναι μια κοινότητα. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, έχει μια αξία να δούμε λίγο το πρόσφατο παρελθόν του KD. Η ιστορία ξεκινάει κάπου το 1996 με ένα mail, βασικά με ένα Usenet μήνυμα, το οποίο στέλνει ο Ματίας Έτριχερ σε μια λίστα προγραμματιστών, σε ένα group προγραμματιστών, όπου λίγο ή πολύ αυτό που προτείνει είναι την δημιουργία ενός πλήρους και ελεύθερου γραφικού περιβάλλοντος, ενός πλήρους και ελεύθερου περιβάλλοντος επιφάνειας εργασίας για λειτουργικά συστήματα βασισμένα στο Unix. Μιλάμε για το 1996, κάπου 3 χρόνια μετά την κυκλοφορία των πρώτων διανομών βασισμένων στον πυρήνα του Linux, ο οποίος ό,τι έχει εκδοθεί κάπου το 1991, νομίζω, είναι η πρώτη κυκλοφορία. Το project στέφεται αμέσως από επιτυχία και το 1998 έχουμε την πρώτη κυκλοφορία του KD για να ακολουθήσει η δεύτερη και η πολύ επιτυχημένη τρίτη κυκλοφορία κάπου στα 2002. Από τότε το project αρχίζει να μεγαλώνει αρκετά. Στο γραφικό περιβάλλον KD, στο περιβάλλον επιφάνειας εργασίας KD, αρχίζουν να προστίθενται βιβλιοθήκες, αρχίζει να δημιουργείται ένα framework, ένα πλαίσιο για να βοηθήσει τους προγραμματιστές στην ανάπτυξή του. Αρχίζουν να δημιουργούνται γραφικά συστατικά, εφαρμογές που είναι προσανατολισμένες σε αυτό το γραφικό περιβάλλον. Και το πράγμα έχει αρχίσει να φουσκώνει. Και πάνω απ' όλα, σε αυτή την κοινότητα, σε αυτό το λογισμικό, αρχίζουν να προστίθενται πάρα πολλοί άνθρωποι. Για να φτάσουμε σχεδόν de facto το 2009, ως KD να ορίζεται το σύνολο των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό το λογισμικό, και αυτό το πράγμα αποτυπώνεται και σε ένα rebranding από πλευράς της κοινότητας, όπου πλέον το KD το 2009 πάβει να είναι μια διαπαφή ανάμεσα σε υπολογιστή και άνθρωπο, αλλά γίνεται μια διαπαφή ανάμεσα σε άνθρωπο και άνθρωπο, εντός και εκτός της κοινότητας. Το πράγμα συνεχίζει να εξελίσσεται, μεγαλώνει και φτάνουμε στα 2014, όπου η κοινότητα πλέον περνάει στην έκδοση 5, όχι του KD, αλλά πλέον τριών διαφορετικών πραγμάτων, επί της ουσίας δύο διαφορετικών πραγμάτων, των βιβλιοθηκών που πλέον έχουν γίνει modularized. Το παλιό, στιβαρό, μονολυθικό, θα μπορούσε να πει κανείς, KD Lib 4, γίνεται το Frameworks 5. Και έχουμε και τη νέα έκδοση του περιβάλλοντος επιφάνειας εργασίας, που κάποτε λεγόταν KD και πλέον λέγεται Plasma 5. Την ίδια χρονιά, το 2014, έχουμε και την έκδοση του Plasma Mobile. Η απάντηση, λοιπόν, έχει δοθεί. Σήμερα, KD είναι η κοινότητα των προγραμματιστών. Μόνο των προγραμματιστών? Όχι. Το KD είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Εκτός από προγραμματιστές, αυτοί που φτιάχνουν το λογισμικό, KD είναι οι μεταφραστές του, KD είναι οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν εικονίδια, θέματα χρωμάτων, wallpapers. Είναι οι συγγραφείς της τεκμηρίωσης, του documentation, του λογισμικού που παράγει η κοινότητα. Είναι οι promoters, μάλλον σε αυτή την κατηγορία ανήκω και εγώ αυτή τη στιγμή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεισφέρουν είτε απλά με ένα μήνυμα σε μια mailing list, σε ένα group στο Telegram, ή θα στείλουν και ακόμα και ένα patch στο Fabricator, το εργαλείο που χρησιμοποιεί η ομάδα του KD, και φυσικά είναι και οι χρήστες του. Ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι του, όπου το χρησιμοποιούν, το διαδίδουν, αναφέρουν σφάλματα, μιλάνε με τους προγραμματιστές, δίνουν feedback. Κοινότητα όμως παράγει λογισμικό. Αυτό είναι που δημιουργεί, αυτό είναι το έργο της. Οι βασικοί πυλώνες των έργων του KD είναι τρεις. Είναι το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας Plasma, είναι το πλαίσιο εργασίας, είναι οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές του KD, και είναι και ένα σύνολο εφαρμογών που καλύπτει πραγματικά μια πολύ ευρία γκάμα. Και αφού μιλάμε για διακριτά έργα, μιλάμε για διαφορετικά έργα που παράγει η κοινότητα, μιλάμε και για διαφορετικό κύκλο εκδόσεων.
Το λέω αυτό γιατί κάποτε είχαμε την έκδοση KD 4,1 και βγαίνανε όλα εκεί. Βιβλιοθήκες, εφαρμογές, το ίδιο το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας. Τώρα έχουμε διακριτές εκδόσεις. Οι βιβλιοθήκες εκδίδονται μια φορά το μήνα. Έχουμε μόνο major έκδοση και φαίνεται εντάξει. Εκδίδονται κάθε πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα του μήνα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην 539 έκδοση του Frameworks 5. Έχουμε το πλάσμα, το οποίο είναι το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας. Εκδίδεται κάθε 4 με 5 μήνες η major έκδοση. Δηλαδή, η 5.11 που είμαστε τώρα είναι η major έκδοση. Και κάθε μήνα, με την ακολουθία Fibonacci, βγαίνουν και οι backfix εκδόσεις. Όταν λέμε με την ακολουθία Fibonacci, εννοούμε μια εβδομάδα μετά την .0 έχουμε την έκδοση της .1, μια εβδομάδα μετά την .1 έχουμε την έκδοση .2, δύο εβδομάδες μετά την έκδοση .3 και συνεχίζουμε κατά Fibonacci. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε την 5.11.2. Και έχουμε και τις εφαρμογές του KD, οι οποίες εκδίδονται και αυτές κάπου περίπου κάθε 4 μήνες. Η τρέχουσα έκδοση είναι η 17.08, η ονοματοδοσία προκύπτει από το έτος και το μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο εκδόθηκε η τελευταία major έκδοση των εφαρμογών και έχουμε bug fix έκδοση κάθε μήνα. Και ίσως και το σημαντικότερο, όλα τα έργα της κοινότητας αποτελούν ελεύθερο λογισμικό. Για να δούμε τις άδειες των επιμέρους έργων που συνιστούν το λογισμικό της κοινότητας του KD, μπορούμε να πάμε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Έχω να πω ότι τα περισσότερα κομμάτια του KDE διέπονται από την άδεια GPL version 3. Παρ' όλα αυτά, διαφορετικά κομμάτια έχουν και διαφορετικές, πάντα ελεύθερες άδειες χρήσης. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω κάτω μια εικόνα, όσοι δεν ξέραμε ή όσοι δεν ήμασταν 100% σίγουροι, τι είναι το KDE. Το KDE πριν από λίγα χρόνια αποφάσισε να καταγράψει ρητά το όραμά του. Θα μου πείτε, γιατί μια κοινότητα λογισμικού να θέλει να καταγράψει το όραμά του? Τι είναι, κάποια πολιτική οργάνωση, κάποια γκρούπα φιλοσοφική? Το όραμα του KD είναι πολύ ξεκάθαρο και πάρα πολύ μεγαλεπίβολο. Σχεδόν θα το χαρακτηρίζαμε ονειροπόλο ή ουτοπικό. Είναι να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Είναι, οι άνθρωποι του KD λένε και το έχουν καταγράψει ρητά ότι οραματίζονται έναν κόσμο στον οποίο όλοι έχουν τον έλεγχο της ψηφιακής του ζωής και απολαμβάνουν ελευθερία και ιδιωτικότητα. Γιατί να έχεις λοιπόν ένα όραμα? Ένας Καταλανός συνεισφέροντας στο λογισμικό του KD πριν από λίγο καιρό είπε ότι ο βασικός λόγος για να έχεις ένα όραμα είναι για να έχεις ένα όραμα. Και συμφωνώ πολύ με αυτό. Αυτός είναι ο βασικός λόγος, αλλά υπάρχουν και πολλοί επιμέρους λόγοι, όπως τι κάνουμε, τι είναι αυτό το οποίο δημιουργούμε ως κοινότητα. Για ποιο λόγο το δημιουργούμε, για ποιον το δημιουργούμε, σε ποιον απευθυνόμαστε, με ποιο τρόπο το δημιουργούμε, ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και τι ιεραρχούμε σημαντικό. Τι διαλέγουμε και τι αφήνουμε. Ας πάμε τώρα να δούμε ένα-ένα τις κύριες λέξεις που συνιστούν το όραμα του KD. Όπως είπαμε, το όραμα του KD είναι ένας κόσμος όπου όλοι θα έχουν τον έλεγχο της ψηφιακής του ζωής και θα απολαμβάνουν ελευθερία και ιδιωτικότητα. Μιλάμε λοιπόν για έναν κόσμο. Και όταν λέμε για έναν κόσμο, η κοινότητα του KD λέει ότι αυτό που κάνουμε δεν το κάνουμε, εδώ απαντάμε και στο τι κάνουμε, δεν το κάνουμε για, απαντάμε στο για ποιον το κάνουμε, δεν το κάνουμε για μας, δεν το κάνουμε για τους φίλους μας, δεν το κάνουμε για την οικογένειά μας, δεν το κάνουμε για κάποιον πελάτη, δεν το κάνουμε για κάποιον εργοδότη ή τέλος πάντων δεν το κάνουμε μόνο για αυτούς, το κάνουμε για όλον τον κόσμο. Και θέλουμε αυτόν τον κόσμο να τον κάνουμε καλύτερο. Και επίσης αυτό που κάνουμε, το κάνουμε έτσι ώστε όλοι να
έχουν τον έλεγχο της ψηφιακής του ζωής κτλ. Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Εννοούμε ότι απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαρτήτως από barriers, από φράγματα τα οποία είναι είτε υλικά, είτε ας πούμε είναι οικονομικά, είτε είναι φυλετικά, είτε είναι εθνικά, είτε είναι εκπαιδευτικά, είτε ακόμα αφορούν την προσβασιμότητα. Μιλάμε για έναν κόσμο που όλοι θα έχουν τον έλεγχο. Κάτι το οποίο δυστυχώς σήμερα, στον κόσμο του, τον ψηφιακό κόσμο, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Η κοινότητα του KDE δεσμεύεται τον έλεγχο να τον έχει ο χρήστης. Να μην τον έχει κάποιος τρίτος, κάποια εταιρεία, κάποια κυβέρνηση, ακόμα να μην τον έχει ούτε η ίδια κοινότητα, αλλά τον έλεγχο της ψηφιακής ζωής να τον έχει ο ίδιος ο χρήστης. Μιλάμε για ψηφιακή ζωή. Η κοινότητα μιλάει ρεαλιστικά. Θέλει ένα κόσμο καλύτερο. Πολύ θα ήθελε να μιλάμε για έλεγχο, ελευθερία και ιδιωτικότητα σε όλα τα επίπεδα, αλλά ξέρει ότι αυτό που παράγει, αυτό που δημιουργεί το έργο της είναι ένα λογισμικό. Επομένως, μιλάει για την ψηφιακή ζωή. Θα ήθελε κάτι παραπάνω, δεν μπορεί μάλλον κάτι παραπάνω. Μιλάει για ένα κόσμο που όλοι θα έχουμε τον έλεγχο της ψηφιακής μας ζωής και θα απολαμβάνουμε ελευθερία. Όταν λέμε ελευθερία, σημαίνει ότι πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με τον έλεγχο. Δεν μπορείς να χρησιμοποιείς ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι ελεύθερο και να έχεις τον έλεγχο της ψηφιακής σου ζωής. Δυστυχώς, σε αυτή την περίπτωση, το πρόγραμμα είναι αυτό που σε κάνει ό,τι θέλει. Νομίζεις εσύ ότι του δίνεις εντολές και εκτελεί αυτό που θέλεις, αλλά επί της ουσίας αυτό δεν ξέρεις τι κάνει. Και επίσης, εκτός ότι δεν ξέρεις τι κάνει, δεν σου δίνει καμιά δυνατότητα να δεις τι κάνει, να το τροποποιήσεις και να το μοιράσεις στους φίλους. Έλεγχος χωρίς ελευθερία και ελευθερία χωρίς έλεγχος δεν υπάρχει. Χωρίς έλεγχο δεν υπάρχει. Και τέλος, μιλάει για έναν κόσμο που όλοι θα έχουν έλεγχο της ψηφιακής τους ζωής και θα απολαμβάνουν ελευθερία και ιδιωτικότητα. Πραγματικά δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω για την ιδιωτικότητα. Νομίζω ότι στον κόσμο που ζούμε με όλες τις υπηρεσίες cloud και με το IoT να είναι πρώτον πυλών, η ιδιωτικότητα είναι πραγματικά υπό απειλή. Η κοινότητα δεσμεύεται και όχι μόνο δεσμεύεται, βάζει ως άξονα της δημιουργίας του λογισμικού που παράγει την ιδιωτικότητα του χρήστη. Αυτά για το όραμα. Θα επανέλθουμε λίγο στο τέλος και πάμε να δούμε τώρα λίγο πιο πρακτικά πράγματα. Αρκετά το βαρύναμε με ιδεολογικά θέματα. Να δούμε λίγο το πυλώνα, το βασικό λογισμικό που παράγει η κοινότητα. Το περιβάλλον επιφάνειας εργασίας. Απάντησα και μόνος μου στο quiz. Δεν είναι ένας τύπος τηλεόρασης στο πλάσμα. Είναι, αλλά στο context που συζητάμε δεν είναι. Είναι ένα desktop environment, είναι ένα περιβάλλον γραφείου. Τι σημαίνει ένα περιβάλλον επιφάνειας εργασίας? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε κάποια πολύ βασικά συστατικά, έναν εκτελεστή να ξεκινάει τα προγράμματα, να έχουμε μια επιφάνεια εργασίας να σέρνουμε πάνω προγράμματα και εικονίδια, να έχουμε ένα πάνελ να ξέρουμε τι τρέχει, να έχουμε κάποια widgets να βάζουμε και να βγάζουμε. Κάπως έτσι είναι η προκαθορισμένη εμφάνιση του πλάσμα. Πάλι θεωρητικά. Και το πλάσμα, όπως και η κοινότητα του KDE, έχει το δικό της όραμα. Το βασικό όραμα που θέτει, νομίζω το οποίο έχει καταγραφεί πέρσι ή πρόπερσι από την ομάδα που παράγει το πλάσμα, είναι το πλάσμα, ο χώρος επιφάνειας εργασίας που παράγει η κοινότητα, να είναι cross-device, να είναι για όλες τις συσκευές, να είναι πολλαπλών συσκευών. Για όποιους αναρωτιούνται, το εικονίδιο που βλέπουμε, το λόγο που βλέπουμε είναι ο Conky, είναι η μασκότ της κοινότητας. Μας συντροφεύει κατά τη διάρκεια όλης της παρουσίασης. Και τώρα τον βλέπουμε να χρησιμοποιεί πολλές διαφορετικές συσκευές. Θα δούμε λίγο στο τέλος τι σημαίνει πολλές συσκευές, αναφερόμενοι κυρίως στη νέα εποχή που φαντάζεται η κοινότητα και αφορά τις κινητές συσκευές. Το όραμα λοιπόν της κοινότητας αφορά τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας που είναι cross-device και
θέτει πάλι στο κέντρο τον χρήστη και προσπαθεί απλά να τον υπηρετήσει. Και επίσης η κοινότητα του πλάσμα λέει ότι το πλάσμα είναι simple by default, powerful when needed. Προκαθαρισμένα απλό. Ένας χρήστης ο οποίος δεν έχει ξαναχρησιμοποιήσει το περιβάλλον του πλάσμα να μπορεί πολύ γρήγορα να είναι καθαρό, να είναι διαφανές, να μπορεί πολύ γρήγορα να κάνει τη δουλειά του χωρίς να βλέπει, χωρίς να χρειάζεται να δει κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, να ανοίξει ένα manual. Εύκολα και γρήγορα. Παρ' όλα αυτά, ένας εξεζητημένος χρήστης, ένας χρήστης με αυξημένες ανάγκες που έχει πολύπλοκα και ροές εργασίας, πολύπλοκα workflows, να έχει κάτω από το καπό ένα σύνολο ρυθμίσεων, ένα σύνολο δυνατοτήτων που να τον κάνουν να κάνει τη δουλειά του, την πολύπλοκη δουλειά του στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης, το όραμα του πλάσμα λέει ότι ο χρήστης πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά του χωρίς το σύστημα να του λέει τι να κάνει. Πρακτικά, το σύστημα βρίσκεται εκεί για να του πει ότι αυτό που θέλει να κάνει, να μπορεί να το κάνει. Και γι' αυτό μιλάμε για powerful when needed. Μιλήσαμε στην αρχή για cross-device και βάλαμε μια άνω τελεία. Πάμε να δούμε πώς φαντάζεται αυτό το cross-device η κοινότητα του πλάσμα. Μιλάμε για ένα desktop environment το οποίο ξεκινήσει το 98 για desktop. Έχει περάσει πολύ εύκολα στα laptop, γιατί βασίζονται πάνω κάτω στην ίδια τεχνολογία. Είναι συμβατό, νομίζω ότι σχεδόν οποιοδήποτε laptop ή desktop έχει πέσει στα χέρια μου και προσπάθησα να του βάλω πλάσμα, δεν συνάντησα κανένα πρόβλημα, ούτε στην εγκατάσταση, ούτε στο usability. Πάντα έκανε αυτό που περίμενα να κάνει. Βρισκόμαστε όμως στο σήμερα που πλέον η βασική συσκευή που χρησιμοποιούμε ως στην καθημερινότητά μας είναι ένα κινητό. Επομένως, το πλάσμα και η κοινότητά του θέλει να περάσει στις κινητές συσκευές. Οι τεχνικοί πυλώνες για να πραγματώσουν το cross-device είναι τρεις. Είναι το πλάσμα mobile, που πρακτικά είναι η mobile έκδοση της επιφάνειας εργασίας πλάσμα. Είναι το πλαίσιο εργασίας Kirigami, ένα framework το οποίο βασίζεται στα touch-friendly Qt Quick Controls. Η Qt είναι η βιβλιοθήκη με την οποία πορεύεται το KD σχεδόν από την γέννησή του. Πάμε να δούμε έναν τους δύο βασικούς πυλώνες του cross-device για το πλάσμα. Μιλάμε για το πλάσμα mobile. Αν δείτε, ο στόχος του πλάσμα είναι πρακτικά ο στόχος που έθεσε ο Ματίας το 1996. Ένα ολοκληρωμένο, ανοιχτό, ελεύθερο θα πω εγώ, λογισμικό για κινητές συσκευές. Αυτό που ήθελε τότε για τον desktop. Εδώ θα δούμε πάλι ψήγματα του οράματος του KDE. Τον έλεγχο της πληροφορίας και των επικοινωνιών, γιατί η κινητή συσκευή βρίσκεται υπό συνεχή επικοινωνία, να βρίσκεται στο χρήστη και όχι σε κάποιον τρίτο. Να είναι όμως δεκτική σε εφαρμογές που κατασκευάζει κάποιος άλλος, να χρησιμοποιεί ανοιχτά πρότυπα, να προάγει δηλαδή το ελεύθερο και το ανοιχτό, και η διαδικασία ανάπτυξης, εδώ κλείνει το μάτι μάλλον η κοινότητα σε κάποια άλλα αποτυχημένα πρόσφατα μοντέλα, να είναι διαφανής και ανοιχτή. Πολύ απλά, οι χρήστες, οι ενδυνάμοι χρήστες, οι άνθρωποι οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αντιλαμβάνουν τον εαυτό τους μέσα στην κοινότητα, να μπορούν να δώσουν feedback και να κατευθύνουν την πορεία του λογισμικού. Το πλάσμα mobile πατάει στο Kirigami. Το Kirigami είναι, είπαμε, ένα σύνολο βιβλιοθηκών που βασίζονται στα touch-friendly Qt Quick Controls και επεκτείνουν τις δυνατότητές τους. Αλλά εκτός από αυτό, είναι και ένα σύνολο από UI-UX patterns, το οποίο είναι μάλλον και η σημαντικότερη συνεισφορά του Kirigami. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Και ο στόχος είναι convergent και mobile εφαρμογές. Τι σημαίνει convergent? Είναι λίγο viral αυτή η λέξη. Είναι πρακτικά το γραφικό περιβάλλον να προσαρμόζεται στις συσκευές με τις οποίες συνθέτεις στο εκάστοτε μηχάνημα. Αν έχω touch screen ή έχω ποντίκι και πληκτρολόγιο, είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει το γραφικό να προσαρμόζεται σε αυτό. Αν έχω μικρή οθόνη ή μεγάλη οθόνη, πάλι να προσαρμόζεται. Αν γυρίσω τη συσκευή μου, να προσαρμόζεται και πάλι.
Επίσης, ένα άλλο UI-UX pattern το οποίο βάζει το Kirigami είναι η χρήση με το ένα χέρι, βασιζόμενο σε μια πρόσφατη έρευνα. Κάπου το 50% των χρηστών, όταν χρησιμοποιούν κινητό, σε κάποια συγκεκριμένα use cases, σε κάποια συγκεκριμένα flows, χρησιμοποιεί το ένα χέρι. Και επίσης το χρησιμοποιεί βάζοντας το χέρι του κάπως έτσι. Αν δείτε, την πάνω πλευρά δεν τη χρησιμοποιώ με το ένα χέρι τώρα. Επομένως, το UI-UX pattern του Kirigami λέει ότι πρέπει να βάλουμε τα συχνά χρησιμοποιούμενα συστατικά κάτω και να αποφεύγουμε τις γωνίες. Και επίσης να προσαρμόζουμε, να βάζουμε ως βασιλιά, ως παντοκράτορα στην επιφάνεια εργασίας μας το περιεχόμενο. Γιατί όταν μιλάμε για κινητά, συνήθως δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος το χρησιμοποιεί για να κάνει ανάπτυξη λογισμικού. Δεν θα κάνουμε ανάπτυξη λογισμικού εδώ πέρα. Δεν θα σχεδιάσουμε γραφικά στο κινητό. Γι' αυτό έχουμε το λάπτοπ μας ή το desktop μας. Στο κινητό συνήθως καταναλώνουμε περιεχόμενο. Θα μπούμε και θα δούμε ένα βίντεο, θα δούμε τα RSS μας, θα μπούμε λίγο να κάνουμε browsing. Επομένως, είμαστε καταναλωτές. Επομένως, καταναλωτές περιεχομένου. Επομένως, το περιεχόμενο πρέπει να είναι παντού. Και να έχουμε τα γραφικά συστατικά, αυτά που χρειαζόμαστε, όταν τα χρειαζόμαστε. Πώς φανταζέτε ότι θα πραγματοθεί αυτό το όραμα η κοινότητα του KDE? Προσπαθεί δειλά-δειλά να το κάνει πράξη μέσω μιας συνεργασίας με το Purism. Είναι μια εταιρεία, όχι ακριβώς με την έννοια που τη φανταζόμαστε, δεν θέλω να προβώ σε λεπτομέρειες, η οποία δημιουργεί ένα λογισμικό για κινητά βασισμένο, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσει κάποιος που το ξέρει καλύτερα, στο Debian. Συνεργάζεται για την παραγωγή ενός κινητού του Librem 5. Είναι μια επιτυχημένη καμπάνια crowdfunding. Έχει μαζέψει τα χρήματα τα οποία απαιτείται και προχωράει. Επομένως, αν όλα πάνε καλά, σε 2 χρόνια θα έχουμε το πρώτο κινητό που θα βασίζεται σε Debian και θα έχει την επιφάνεια εργασίας Plasma. Μίλησα για ένα όραμα, μίλησα για ένα παρελθόν, μίλησα για ένα παρόν και ένα μέλλον της κοινότητας του KD. Αν κάποιος φαντάζεται τον εαυτό του μέσα σε αυτό το όραμα, χρησιμοποιεί KD, είδε τον εαυτό του μέσα στους μεταφραστές, στους προγραμματιστές, στους συνεισφέροντες, στους χρήστες, θα ήθελε να είναι ένας από αυτούς, προτείνω το εξής. Προτείνω ένα χώρο συζήτησης στα ελληνικά. Προτείνω την δημιουργία ενός δεν την προτείνω, την έχω δημιουργήσει, η αλήθεια είναι, χτες, ένα Telegram group όπου όλοι οι άνθρωποι του KDE να βρεθούμε, να συζητήσουμε και ό,τι βγει. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.